Η νότια Κέρκυρα ασφαλώς και έχει διαφορές σε σχέση με τη βόρεια. Μακριά από τα κρουαζιερόπλια και την έντονη τουριστική προβολή, κατάφερε να επιβιώσει χάρη στους ψαγμένους και σε εκείνους που δεν μαρτύρησαν τα μυστικά της στους πολλούς. Δύσκολο οδικό δίκτυο με πολύ κακή σήμανση. Οδηγοί αριστερά και δεξιά του δρόμου να προσπαθούν να βρουν τις ταμπέλες για Χαλικούνα. Να όμως που τα καταφέραμε. Και νομίζω ότι δικαιωθήκαμε τελικά. Ο παράδεισος για τους λάτρεις του kitesurf. Και ελπίζω μέχρι το μεσημέρι που θα κάτσω εδώ να γίνει και ο δικός μου προσωπικός παράδεισος. Αν όμως φοβάστε τα ύψη και τα extreme sports και παρόλα αυτά θέλετε να αθληθείτε, το μήκος της παραλίας και η ποιότητα της άμμου προσφέρονται για jogging. Λέγεται τρία βλάκια εδώ συγκεκριμένα. Λοιπόν, και ακριβώς πίσω μας είναι η λίμνη Κορυσία. Είναι στο πρόγραμμα Natura. Το Natura 2000. Το Natura 2000, ναι, που δεν μπορεί να κάνουν παρεμβάσεις τουριστικές εδώ, ούτε νοικιαζόμενα. Αυτό θεωρείτε εσείς ότι είναι καλό? Για μας ναι, είναι καλό. Γιατί η παραλία μας εδώ, Χαλικούνας, θυμίζεται ότι είναι η πιο καθαρή θάλασσα της Κέρκυρας. Δεν πέφτουν λίμματα. Και από τον βιότοπο του Χαλικούνα, όπου η ανθρώπινη παρέμβαση είναι σχεδόν ανύπαρκτη, φτάσαμε στη Σάντα Μπάρμπαρα. Όχι φυσικά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Κέρκυρας. Ίσιος, φαγητός, ταβέρνες και μία απέραντη παραλία όλη για εσάς. Απολαύστε την. Η ονομασία της παραλίας ανέκαθεν προκαλούσε τα πειράγματα των επισκεπτών. Φυσικά υπάρχει και εδώ η επίσημη εξήγηση. Μάλτας είναι το πραγματικό όνομα της περιοχής. Απλά εδώ στην περιοχή υπάρχει ένα μοναστήρι και λέγεται Αγία Βαρβάρα. Λοιπόν, στο πέραμα της 20ης αιτίας, από το 1970 και μετά, που άρχισε ο τουρισμός να έρχεται στην περιοχή, το κάνουμε σαν τα Μπάρμπαρα, Αγία Βαρβάρα. Ελληνικά εμείς το εννοούμε Αγία Βαρβάρα, Σάντα Μπάρμπαρα. Και το πήραν οι ξένοι και το κάνανε Σάντα Μπάρμπαρα. Σάντα Μπάρμπαρα, Σάντα Μπάρμπαρα και όλοι Σάντα Μπάρμπαρα. Η πραγματική της ονομασία είναι Μάλτας. Είναι μία από τις καλύτερες, από τις ομορφότερες παραλίες της Κέρκυρας, της Δυτικής Κέρκυρας, γιατί ξεκινάει συγκεκριμένα από τη δυτική πλευρά του, την νότιο-δυτική πλευρά του Καβού και τελειώνει στην Γλυφάδα. Και όλη σχεδόν αυτή η πλευρά, η διπολιωτική, είναι έτσι πανέμορφη όπως είναι εδώ, με αυτή την άμμο την καθαρή. Και είναι πεντακάθαρη, έχει βραβεύεται κάθε 3 χρόνια με την γαλάζια σημαία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφέρεται για οικογενειακές διακοπές. Τα μυστικά της Νότιας Κέρκυρας είναι πολλά. Εμείς σήμερα φανερώσαμε 2. Αφήνουμε τα υπόλοιπα για να τα ανακαλύψετε εσείς. Γιατί καλός ο διαβασμένος ταξιδιώτης, αλλά η ευχαρίστηση της ανακάλυψης κάνει το ταξίδι ακόμη πιο γλυκό. Σχετικά
Σχετικά με τη νέα τάξη πραγμάτων που διαμορφώνεται εδώ και λίγους μήνες λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και των μέτρων που θα λάβουν τα Επτάνησα για να την αντιμετωπίσουν, ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Σωτήρης Βόσδο είναι σαφής. Καταρχήν με την ποιότητα. Εκεί θα πρέπει να γίνουν οι επενδύσεις και κατά δεύτερο λόγο με τη διαφήμιση. Με την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων αυτής εδώ της περιοχής σε σχέση με άλλους προορισμούς. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο ανταγωνισμός είναι πολύ έντονος και με άλλα μέρη της Ελλάδος αλλά και με άλλα μέρη του κόσμου. Υπάρχει όμως εδώ ο πλούτος της φύσης, υπάρχει η ευγένεια και ο πολιτισμός των κατοίκων και βεβαίως υπάρχουν και εκείνες οι δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των τουριστών. Ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί κομβικό σημείο για μια ισχυρή τουριστική προοπτική και είναι κοινό μυστικό ότι η Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα βρίσκεται ακόμη σε εμβριακό επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι στα Ιόνια νησιά αυτή τη στιγμή μπορούμε να μιλήσουμε για δύο οργανωμένες μαρίνες, μία στη Κέρκυρα και μία στη Λευκάδα, οι οποίες κάθε χρόνο παρουσιάζουν αυξήσεις όσον αφορά τα σκάφη τα οποία λιμενίζονται και δραστηριοποιούνται σε αυτό το είδος του τουρισμού. Με αυτήν εδώ τη διαπίστωση προχωράμε και κάνουμε υποδομές τόσο μέσα στη Κέρκυρα με τη μετατροπή του παλιού λιμανιού σε ένα τουριστικό αγκυροβόλιο, με την ολοκλήρωση των έργων στη κερσαία ζώνη στις Μπενίτσες, αλλά και με παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται σε άλλα λιμάνια. Βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο στο λιμάνι των Οθωνών. Η Οθωνή είναι ένα από τα μικρά νησιά της χώρας μας και μάλιστα στο δυτικότερο άκρο της Ελλάδος. Όσον αφορά στην ακτοπλοϊκή και αεροπορική σύνδεση των Ιωνίων νήσων μεταξύ τους, η οποία θα ενισχύσει τον προορισμό Επτάνησα, γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να μπορούν οι επισκέπτες να μετακινηθούν άνετα και γρήγορα. Καταρχήν να πούμε κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν είναι ευρύτερα γνωστό, ότι υπάρχει αεροπορική σύνδεση μεταξύ των νησιών μέσω της Ολυμπιακής Αεροπορίας, πτήση η οποία ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη και έρχεται στη Κέρκυρα, στο Άκτιο, στο Αργοστόλι και στη Ζάκυνθο. Αυτές οι πτήσεις είναι τρεις φορές την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες και δίνεται έτσι η δυνατότητα σε κάποιον ο οποίος θα επιλέξει να επισκεφτεί και τα άλλα τα νησιά να χρησιμοποιήσει αυτήν εδώ την πτήση. Ταυτόχρονα, σκοπός μας είναι να δώσουμε σε όλους τους επισκέπτες την δυνατότητα του να γνωρίσουν και τα υπόλοιπα νησιά και είναι ένας από τους στόχους τους οποίους θέλουμε να θέσουμε στο άμεσο μέλλον.